Έχουμε μαζί μας τον Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, τον κύριο Δημήτρη Κουτσούμπα. Καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρήκα. Καλησπέρα. Να κάνουμε τη συνέντευξη. Και στους τηλεθεατές μας. Να κάνουμε τη συνέντευξη πριν τις εκλογές. Είμαστε δύο μέρες πριν τις εκλογές. Ποιος είναι ο στόχος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος για αυτές τις εκλογές, για αυτές τις ευρωεκλογές, να ξεκινήσουμε από εκεί? Όσο πιο ψηλά γίνεται. Δηλαδή ένα δυνατό, ένα ισχυρό ΚΚΕ και στο Ευρωκοινοβούλιο θα σημάνει δύναμη για το ίδιο το λαό, το κίνημά του, αντιμετώπιση μιας κατάστασης και μιας δύσκολης πορείας της χώρας και των λαϊκών προβλημάτων όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης, για τις οποίες έχει και η Ευρωπαϊκή Ένωση τεράστιες ευθύνες, αλλά και οι ελληνικές κυβερνήσεις, και βεβαίως θα σημάνει την αρχή μιας συνολικής αντεπίθεσης και μέσα στη χώρα και στην Ευρώπη. Σας ακούω πάρα πολύ καιρό να κατηγορείτε την Ευρωπαϊκή Ένωση, να κατηγορείτε την Ευρώπη, να κατηγορείτε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί να ψηφίσει εσάς ο κόσμος σε αυτές τις ευρωεκλογές, αφού είστε εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Είναι η ερώτηση που σας κάνω συνέχεια. Ναι, ναι. Όχι, είναι και ένα. Το συναντάμε ένας κόσμος, ιδιαίτερα νέοι άνθρωποι που προβληματίζονται. Και βεβαίως πρέπει να ξεκινήσω την απάντησή μου από το γεγονός ότι στην Ελλάδα, για παράδειγμα, υπάρχει ένα 74% του ελληνικού λαού που αμφισβητεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη γέννησή της και την πορεία της όλες αυτές τις δεκαετίες, και πολύ περισσότερο την πρόσφατη πορεία που τη γνώρισε ματώνοντας κυριολεκτικά τα τελευταία 10 χρόνια της οικονομικής κρίσης με τις πολιτικές και τις αντιδραστικές κατευθύνσεις που έδωσε. Άρα λοιπόν αυτό το 74% στο οποίο εμείς απευθυνόμαστε θα πρέπει να εκπροσωπηθεί στη Βουλή. Δεν λέω ότι θα το πάρουμε και το 74%. Ναι, ήταν η επόμενη ερώτηση. Γιατί θα ήταν διαφορετικό φυσικά και άλλες συνθήκες, διαφορετικές συνθήκες. Όμως απευθυνόμαστε σε αυτούς τους ανθρώπους που είναι εργάτες, άνεργοι, επαγγελματίες, επιστήμονες, νέοι, νέες, συνταξιούχοι. Άρα λοιπόν αυτός ο κόσμος που υποφέρει και βλέπει σήμερα τι συμβαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να έχει δυνατή φωνή και μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο. Η δυνατή φωνή θα είναι μόνο από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Άλλωστε, μα κυρίως από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, διότι κοιτάξτε να δείτε, το 90% των αντιλαϊκών αποφάσεων, των αντιδραστικών αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούσαν τον ελληνικό λαό, τη χώρα μας, την πατρίδα μας, το ψήφισαν όλοι οι ευρωβουλευτές των άλλων κομμάτων με μια φωνή και με μια πνοή και με ένα χέρι σηκωμένο. Το 90% παρακαλώ των αντιδραστικών αποφάσεων. Και ήταν και μόνο... όλες οι ομάδες όμως. Και όλες οι ομάδες βεβαίως. Μα αυτό είναι, γι' αυτό πρέπει να αλλάξει ο συσχετισμός. Γιατί ένα άλλο σημαντικό στοιχείο εδώ είναι ότι πρέπει να αλλάξει, όπως παλεύουμε για παράδειγμα σε κάθε χώρα, όπως είναι η χώρα μας, να αλλάξουν οι αρνητικοί συσχετισμοί. Και βεβαίως ο κόσμος να ακολουθήσει τη φωνή του ΚΚΕ, τη δύναμη του ΚΚΕ, να το ενισχύσει περισσότερο. Και βεβαίως το εργατικό λαϊκό κίνημα να ανδρωθεί, να δυναμώσει και στην πατρίδα μας. Έτσι πρέπει και σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα κράτη-μέλη, να δυναμώσει αυτό το λαϊκό ρεύμα, αυτό το ριζοσπαστικό προοδευτικό ρεύμα που θα οδηγήσει σε ανατροπές, σε άλλες κυβερνήσεις, σε κάθε χώρα κράτος μέλος, και βεβαίως θα φτάσουμε σε αυτό που λέμε, θα το έχετε ακούσει σαν σύνθημα, όχι σύνθημα, ως στόχο, την Ευρώπη του σοσιαλισμού. Συμμαχίες έχετε στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή, έχετε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμμαχίες οι οποίες θα βοηθήσουν στο στόχο που έχετε, όπως λέτε? Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, καταρχήν έχουμε κάθε χρόνο και συνήθως οι συναντήσεις γίνονται στην έδρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις Βρυξέλλες, ή στο Στρασβούργο κάποιες, αλλά στις Βρυξέλλες κυρίως, όπου εγώ πάω τουλάχιστον μία φορά ή δύο φορές το χρόνο, όπου γίνεται η Ευρωπαϊκή Συνάντηση Κομμουνιστικών και Εργατικών Κομμάτων από όλη την Ευρώπη. Εκεί συμμετέχουν περίπου 40 κομμουνιστικά και εργατικά κόμματα, όπου συζητάμε γύρω από συγκεκριμένα ζητήματα που αφορούν την ευρωπαϊκή πορεία, αφορούν τις χώρες, αφορούν τα προβλήματα των εργαζομένων. Και από εκεί και πέρα αυτή η συνεργασία θέλουμε και να εδραιωθεί και να εμπεδωθεί παραπέρα. Έχουμε επίσης και μια πιο στενή συνεργασία που ονομάζεται με 29 κομμουνιστικά και εργατικά κόμματα, που ονομάζεται Ευρωπαϊκή Κομμουνιστική Πρωτοβουλία, με τους οποίους συνεργαζόμαστε πιο στενά, και βεβαίως θέλουμε
περισσότερο και βοηθάμε ώστε αυτά τα κόμματα να ενισχυθούν και στο Ευρωκοινοβούλιο και σε εθνικό επίπεδο στις χώρες σας, έτσι ώστε πραγματικά να γίνει το κομμουνιστικό κίνημα, το εργατικό συνολικότερα κίνημα, ξανά μια πολύ ισχυρή δύναμη και σε κάθε ξεχωριστή χώρα, αλλά και στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Υπήρου. Θα μείνουμε στην Ευρώπη, θα μείνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τους τελευταίους μήνες υπάρχει η σιγουριά ότι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οι ευρωσκεπτικιστές αλλά και οι ακροδεξιοί θα αποτελούν το 1/3 της δύναμης. Αυτά λένε τουλάχιστον οι δημοσκοπήσεις μέχρι τώρα σε όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να σας θυμίσω Σαλβίνη στην Ιταλία, σας θυμίσω τη Λε Πέν στη Γαλλία, να σας θυμίσω τον Όρμπαν, σας θυμίσω τον Κούρτς, τον Στράχερ. Ένα όλο κόσμο από την ακροδεξιά και τους ευρωσκεπτικιστές που δείχνουν ότι η δύναμη αυτή θα μεγαλώσει μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει αυτό το φαινόμενο, μας ανησυχεί, το παρακολουθούμε. Βέβαια στις εκτιμήσεις μας και προσωπικά, αν θέλετε, δεν νομίζω ότι έχει τέτοια έκταση και ειδικά σήμερα έτσι όπως το παρουσιάζουν. Δηλαδή νομίζω ότι βρισκόμαστε σε φάση υποχώρησης αυτού του ρεύματος. Μένει βέβαια να το δούμε. Αυτό είναι μια εκτίμηση από αυτά που βλέπω σε όλες τις χώρες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και αυτά τα κόμματα που κυβερνάνε, που είναι ακροδεξιά, συντηρητικά, αντιδραστικά ή έχουν παρεδώσει με το φασιστικό ρεύμα που είναι ακόμα πιο ακραίο στα πλαίσια αυτού του συστήματος. Όμως να μην ξεχνάμε ότι αυτό το σύστημα γεννά το φασισμό. Γιατί για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση μιλάμε για το καπιταλιστικό σύστημα, βεβαίως. Μιλάμε για μια καπιταλιστική ένωση. Αυτό είναι γνωστό. Δεν χρειάζεται τώρα να το αναλύσουμε. Αυτό το λένε όλοι και είναι φως φανάρι τι συμβαίνει σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα λοιπόν οι μονοπωλιακοί όμιλοι που όπως στη δεκαετία του 30 ενίσχυσαν και χρηματοδότησαν το Χίτλερ, την άνοδο του φασισμού στη Γερμανία ή στην Ιταλία, την άνοδο του Μουσολίνη, έτσι και σήμερα βλέπουμε να χρηματοδοτούν και να ενισχύουν τέτοια σχήματα, τα οποία εν ονόματι ενός κάλπικου ουσιαστικά ευρωσκεπτικισμού, γιατί υπάρχει και ένας... Κάλπικος ευρωσκεπτικισμός. Βεβαίως, γιατί υπάρχει και, αν θέλετε, ο υγιής ευρωσκεπτικισμός εντός εισαγωγικών, να το πω. Δηλαδή, ο νέος άνθρωπος, ναι, εμείς δεν λεγόμαστε ευρωσκεπτικιστές, γιατί έχει καθιερωθεί ως ένα αντιδραστικό ρεύμα πλέον στην πολιτική ορολογία, αλλά λέω για την ουσία. Mm-hmm. Αυτός που σκέφτεται, για παράδειγμα, είτε αρνητικά, είτε αμφισβητεί την Ευρωπαϊκή Ένωση, άλλος πλευρές της, άλλος συνολικά την πολιτική της και τις αντιδραστικές κατευθύνσεις, δεν μπορεί να τον εντάσσουμε στο αντιδραστικό ρεύμα, γιατί μπορεί η σκέψη του, όπως και οι προτάσεις του, αν αφορά πολιτικό κόμμα, όπως αφορά για παράδειγμα το ΚΚΕ, είναι σε προοδευτική κατεύθυνση. Μιλάνε για μια κατεύθυνση που θα λύνει προβλήματα λαϊκά. Αφορά δηλαδή την πλειοψηφία του λαού. Άρα δεν μπορεί παρά αυτό να έχει, τέτοιο προοδευτικό πρόσημο και από αυτή τη σκοπιά λέμε ότι πρέπει να αλλάξουν οι συσχετισμοί συνολικά μέχρι να φτάσει η στιγμή να ανατραπεί όλο αυτό το οικοδόμημα. Γιατί κοιτάξτε σήμερα, αυτά τα κόμματα ακροδεξιά, συντηρητικά ναι, ναι. και άλλες δυνάμεις που μιλάνε είτε για διάλυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε για χαλαρές σχέσεις ή ξέρω εγώ για παράδειγμα πιο σκληρό πυρήνα στην Ευρωζώνη και να πεταχτούν έξω κάποιοι άλλοι. Αυτά μην αφαιρούμαστε από το γεγονός ότι είναι και τμήματα του μεγάλου κεφαλαίου σε αυτές τις χώρες, δηλαδή που έχουν μεγάλα συμφέροντα και καθοδηγούν αυτές τις πολιτικές δυνάμεις που θέλουν τέτοιες και καλλιεργούν φυγόκεντρες τάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό κατά ανάγκη δεν είναι προοδευτικό. Οι Μέοι, ας πούμε, στην Μεγάλη Βρετανία, οι όσοι ήταν με το Brexit και αυτά που συμβαίνουν και παρακολουθούμε να γίνεται εκεί, δεν είναι από προοδευτική σκοπιά, δεν είναι από φιλολαϊκή σκοπιά, δεν είναι οι προτάσεις του υπέρ των, του λαού τους και για παράδειγμα να ανατρέψουν το σύστημα αυτό και να πάνε σε ένα δίκαιο ανθρώπινο σύστημα χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, δεν ξέρω, σε μια σοσιαλιστική, σε μια δίκαιη κοινωνία τέλος πάντων. Είναι σε αντιδραστική κατεύθυνση. Θέλουν να κάνουν τον καπιταλισμό ακόμα πιο βάρβαρο, πιο σκληρό. Αυτό δεν είναι προοδευτικό ρεύμα. Όπως και από την άλλη μεριά, διάφοροι που είναι και όρκους, επί όρκων λένε και ορκίζονται ότι θέλουμε την ενοποίηση, θέλουμε την παραπέρασυνταγματική ενοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
την πολιτική ενοποίηση, υπάρχει, την οικονομική ενοποίηση και όλα τα άλλα. Και αυτό Ένωση, είναι αντιδραστικό ρεύμα. Γιατί η εμβάθυνση της ενοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης σημαίνει πιο ισχυρός ο πυρήνας των μεγάλων οικονομικών συμφερόντων, των μονοπωλιακών ομίλων, που θα έχει την εξουσία και ουσιαστικά θα αποδιγετεί λαούς, λαϊκά κινήματα, χώρες κλπ. Από αυτή τη σκοπιά λοιπόν, εδώ είναι άλλο πράγμα. Εδώ μιλάμε για μια αλλαγή συνολικά, σε εθνικό επίπεδο οπωσδήποτε, σε κάθε χώρα όπως την Ελλάδα, δηλαδή με μια λαϊκή διακυβέρνηση όπου ο λαός θα έχει πραγματικά την εξουσία, και βεβαίως στις άλλες χώρες, τα κράτη-μέλη σήμερα της Ευρώπης, όπου και εκεί οι λαοί θα έχουν λαϊκές διακυβερνήσεις που θα βλέπουν το σοσιαλισμό, θα βλέπουν το λαό πραγματικά στην εξουσία. Πόσο εφικτό, ένα συγκεκριμένο πόσο πρόγραμμα. Εφικτό, και αν είναι τοπικό αυτό που λέτε, γιατί στη συγκεκριμένη συγκυρία μπορούμε να σκεφτούμε την Ελλάδα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός Ευρώπης. Να σας πω, γιατί ουτοπία, είναι καλά τα λόγια, αλλά αν το κάνουμε μόνοι μας, πώς θα είμαστε εμείς να σε μια απαντήσω, Ευρώπη. Να το απαντήσω, είναι πολύ καθαρό, τουλάχιστον για το Κομμουνιστικό Κόμμα. Ουτοπία, κατά την άποψή μας, είναι αυτό που ζούμε όλα αυτά τα χρόνια. Όπου υπάρχουν κυβερνήσεις, όπως είναι και η σημερινή κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τα τελευταία 4 χρόνια, όπως είναι διάφορες άλλες σοσιαλδημοκρατικές κυβερνήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που λένε ότι μπορούμε να κάνουμε καλύτερο, να ανθρωπέψουμε τον καπιταλισμό, ότι μπορούμε να κάνουμε φιλολαϊκή αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι ουτοπία. Αυτό σε οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια να υποτάσσεσαι στις αντιδραστικές κατευθύνσεις που έχει η Κομισιόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση, και βεβαίως από εκεί και πέρα να υλοποιείς αντιλαϊκές πολιτικές σε βάρος των εργατών, των αγροτών, των επαγγελματιών, των επιστημόνων, της νεολαίας, των συνταξιούχων στο κράτος σου. Και αυτό συμβαίνει και στην Ελλάδα, πολύ περισσότερο με πιο βίαιο τρόπο αυτό έγινε λόγω της οικονομικής κρίσης, αλλά και στις άλλες χώρες. Πόσο εφικτό είναι να γίνει αυτό όμως τώρα, να αλλάξουν όλα τα κράτη και να πάμε σε αυτό που λέτε? Πόσο εφικτό είναι? Όσο εφικτό είναι να αποφασίσουν οι λαοί. Δηλαδή αυτή τη συζήτηση που κάνουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα, τώρα έτσι όπως συζητάμε εμείς οι δύο, εσείς ως δημοσιογράφος και εγώ ως Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος, αλλά αυτή η κουβέντα γίνεται και στις συγκεντρώσεις που έχουμε, γίνεται και στα καφενεία. Σας ρωτάνε δηλαδή ο κόσμος, σας ρωτάει ο κόσμος να πάτε στις περιοδίες. Και το συζητάει και ο ίδιος μεταξύ του κόσμου. Μπορούν να γίνουν αυτά που λέει το κουκουέ? Μπορούμε να τα κάνουμε, ρε παιδιά, να ενωθούμε όλοι μαζί και να αλλάξουμε την κατάσταση στη χώρα μας και σε όλη την Ευρώπη? Και αυτή η κουβέντα γίνεται απ' άκρης άκρης όλη την Ελλάδα σήμερα. Και το θέμα είναι να το αποφασίσεις. Γιατί καταλήγουν οι ίδιοι, ναι, αν δεν ψηφίζουμε, δεν θα το αλλάξουμε. Αν δεν ενισχύσουμε το ΚΚΕ στο σωματείο, στο σύλλογο, στο εργατικό σωματείο, στο κίνημα, στους αγώνες, στο Δήμο, στην Περιφέρεια, στη Βουλή, στην Ευρωβουλή, βεβαίως δεν θα μπορέσουμε να αλλάξουμε τους σχετισμούς. Και ξέρετε, αυτή τη συζήτηση την κάνουν και στις πλατείες των Παρισίων στη Γαλλία, και στη Γερμανία οι εργάτες, και στην Ισπανία και στην Ιταλία που ήμουνα την προηγούμενη εβδομάδα, και σε όλες τις χώρες. Αυτό συζητάνε, λένε, είναι τοπικό, ρε παιδιά, αυτό γίνεται, μόνοι μας να πάμε. Αλλά μήπως μπορούμε και οι Έλληνες και οι Γάλλοι και οι Γερμανοί, οι εργάτες, οι αγρότες, οι επαγγελματίες, να αλλάξουμε την κατάσταση και στις χώρες μας και συνολικά στην Ευρώπη, έτσι ώστε να βαδίσουμε ένα άλλο δρόμο όπου θα υπάρχει μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση, χωρίς φτώχεια, χωρίς πολέμους, χωρίς ανασφάλεια? Θεωρείτε ότι το ρεύμα λοιπόν, αυτό που περιγράφεται, θα είναι ενδυναμωμένο? Αυτό το ρεύμα, αυτή τη συζήτηση θα πρέπει να καταλήξει και κάπου. Και πρέπει να καταλήξει, για παράδειγμα, επειδή είμαστε 2 μέρες πριν τις εκλογές, αυτή τη στιγμή, το μεθαύριο, το διακύβευμα είναι αυτός που συζητάει και προβληματίζεται έτσι, να πάει να ρίξει στην κάλπη το κουκουέ. Και εδώ και στις άλλες, με τα κομμουνιστικά ή εργατικά κόμματα, να αλλάξει συσχετισμού στην υπόλοιπη Ευρώπη. Έτσι λοιπόν θα γίνουν οι αλλαγές και θα αρχίζει να αλλάζει αυτό που λέμε αρνητικό συσχετισμός δύναμης, για να φτάσουμε σε αυτό που είναι όραμα, που για μας είναι σχέδιο, είναι στόχος, αλλά σε αυτό που είναι ιδανικό και όλοι λένε και όλοι μας λένε ότι δίκιο έχετε, εκεί πρέπει να πάμε. Βλέπετε αυτό το ρεύμα να δυναμώνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση την επόμενη των ευρωεκλογών? Στην Ευρώπη, Ναι, νομίζω ότι αυτό παλεύουμε σήμερα.
και είναι πολύ σημαντική η συμβολή του ΚΚΕ σε αυτό. Βέβαια, αυτά δεν γίνονται αυτόματα, δεν γίνονται σε μια νύχτα. Μακάρι να γινόταν πολύ απλά μέσα σε δύο μέρες συνολικές αλλαγές και ανατροπές. Ναι, αλλά μπορεί όμως να ξεκινήσει μια διαδικασία. Mm-hmm. Αν το αφήνουμε έτσι, δεν θα ξεκινήσει ποτέ. Mm-hmm. Γιατί αυτό το ζήσαμε. Με αυτό το δεν γίνεται. Μήπως είναι ουτοπία, θα είναι πολύ αργά, δεν ξέρω αν θα ζω τότε, που λέει ο καθένας. Συνεχώς πάμε από το κακό στο χειρότερο. Mm-hmm. Συνεχώς δεν κάνουμε το βήμα που πρέπει. Αναβάλουμε για αργότερα, για παράδειγμα, την ψήφο στο ΚΚΕ. Λέμε ή σκέφτεται κάποιος, α, την άλλη φορά θα το κάνω και την άλλη φορά και η άλλη φορά είναι χειρότερη. Τα ζήσαμε. Δέστε μόνο την τελευταία δεκαετία. Για να μην πάμε 20ετία, 30ετία κλπ. Με τι βήματα και πώς αρνητικά επέδρασε αυτή η λογική και αυτή η στάση των λαών, των ευρωπαϊκών αλλά και του ελληνικού λαού, στο να έχουμε αυτή την άσχημη κατάσταση που βιώνουμε σήμερα με τις αντιλαϊκές πολιτικές όλων των κυβερνήσεων. Πριν πάμε στο εσωτερικό, καθαρά εσωτερικό πολιτικό σκηνικό της χώρας, θέλω να σας ρωτήσω, είπατε το θέμα είναι να πάει κάποιος να ρίξει στην κάλπη ψήφο στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Καλά, δεν είναι μόνο αυτό το θέμα. Μισό λεπτό. Πέρα από αυτό, το μεθαύριο είναι το θέμα. Στο μεθαύριο να πάμε. Πιστεύετε ότι θα πάει ο κόσμος να ψηφίσει? Όχι μόνο το κουκουέ. Πιστεύετε ότι θα υπάρξει μικρή, μεγάλη αποχή? Ναι, δεν μπορώ να έχω τέτοια εκτίμηση. Επειδή κάνατε περιοδίες και γυρνάτε την Ελλάδα, τι βλέπετε? Υπάρχει ενδιαφέρον. Αυτές οι ευρωεκλογές σε σύγκριση με πριν 5 χρόνια, το 2014, που τις θυμάμαι και εκείνες από την ίδια θέση έκανα περιοδίες και τότε, είναι πολύ καλύτερη κατάσταση με την έννοια του ενδιαφέροντος. Υπάρχει ενδιαφέρον, υπάρχει θέληση και από νέους ανθρώπους να πάνε να ψηφίσουν, να εκφράσουν την άποψή τους μέσα στις εκλογές, και εμείς αυτό που έχουμε να πούμε απόψε δύο μέρες πριν τις εκλογές είναι το κάλεσμα και του ΚΚΕ, φαντάζομαι και όλων, να πάει μαζικά στις κάλπες, γιατί αυτό είναι που θα μετρήσει. Γιατί αλλιώς μια αποχή ούτε αντίσταση είναι, ούτε θέση είναι, ούτε άποψη περιέχει. Αφήνεις τους άλλους και τους καθορίζεις, τους αφήνεις να καθορίζουν τη δική σου μοίρα, και αυτό συμβαίνει πάντα προς το χειρότερο. Άρα λοιπόν η παρέμβαση και ιδιαίτερα η ψήφος στο ΚΚΕ είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές, προς την Κυριακή, η πόλωση μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας κορυφώνεται. Αυτό το πολιτικό κλίμα που βιώνουμε όλοι μας αυτές τις τελευταίες ημέρες, θα κόψει από τη δύναμή σας, θα κόψει από τη δύναμη του κουκουέ, θα σας στοιχήσει εκλογικά? Επειδή είναι ένα συνηθισμένο φαινόμενο αυτό, να πολλώνεται το κλίμα όσο πλησιάζουν οι μέρες των εκλογών και στείνονται αυτές πραγματικά οι κακοστημένες παραστάσεις, όπως είπα και στη μεγαλειώδη χθεσινή συγκέντρωση. Είναι κακοστημένες παραστάσεις, δηλαδή δεν έχουν καμία διαφορά, ούτε καν κοινωνική ατζέντα ο καθένας. Και μάλιστα πολύ σενάριο άσχημο. Και μάλιστα με κομπάρσο το λαό σε αυτή τη δικοματική πόλωση. Τσίπρας, Μητσοτάκης, ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία, όπως παλιά Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, και στο τέλος εκείνοι τα βρήκαν, συγκυβερνήσαν μια χαρά. Έτσι θα τα βρουν αύριο και αυτοί, γιατί τα βρίσκουν επί της ουσίας, ξαναλέω, στο 90% των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για παράδειγμα, που ματώνουν και κάνουν το λαό μας να υποφέρει τόσα χρόνια, αλλά το αφήνω αυτό. Άρα λοιπόν αυτή η παράσταση και η κοκορομαχία που θα ενταθεί τις επόμενες μέρες έχει και το εξής διαφορετικό, ότι σήμερα υπάρχει η πείρα. Υπάρχει η πείρα συσσωρευμένη στο λαό. Ακριβώς γιατί το ίδιο σενάριο και το ίδιο σκηνικό συναντάμε σε κάθε εκλογική μάχη, αυτή την πόλωση και την κοκορομαχία. Άρα ο ελληνικός λαός, πιστεύω, αυτή τη φορά μπορεί να σκεφτεί με βάση την πείρα του και να πει ότι αυτό που πόλωσαν την κατάσταση την προηγούμενη περίοδο με οδήγησε όχι σε ένα καλύτερο, αλλά με οδήγησε σε ένα χειρότερο κακό. Και ότι αυτό γίνεται για πολλές δεκαετίες στην πατρίδα μας. Αυτό έγινε και τα τελευταία χρόνια. Α, να φύγω από τη Νέα Δημοκρατία ή από το ΠΑΣΟΚ, να πάω στο ΣΥΡΙΖΑ, μήπως είναι καλύτερος και που δεν θα έχει μνημόνια. Έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ, φέρνει το τρίτο μνημόνιο. Βάρβαρο, όπως και τα προηγούμενα, και ακόμα πιο βάρβαρο, με ματωμένα πλεονάσματα μέχρι το 2060. Α, να μην πάω και γίνω η γενιά των 700 ευρώ. Και τώρα λέμε γίναμε η γενιά των 300 ευρώ. Mm-hmm. Άρα αυτό είναι οι επιλογές
που κάνεις λέγοντας ότι αυτή τη φορά ψηφίσω, δεν γουστάρω εκείνον, γουστάρω τον άλλον καλύτερα και δεν ψηφίζω προγράμματα, θέσεις. Γιατί η ίδια κατεύθυνση. Καλά, όταν έχουν τα ίδια προγράμματα. Όταν βάλατε τα δύο προγράμματα, το ένα μετά το άλλο και έχουν τα ίδια προγράμματα. Να σας πω. Στα βασικά ζητήματα είναι στην ίδια κατεύθυνση. Φυσικά δεν είναι ίδια κόμματα, ούτε έχουν ίδιες πολιτικές και σε όλα τα ζητήματα. Αν είναι δυνατόν. Άλλωστε, το δικοματικό παιγνίδι στο πολιτικό σύστημα που λέγεται Αστικό Κοινοβούλιο ή Ευρωκοινοβούλιο έτσι παίζεται. Θέλει κάποιος να λέει έτσι, κάποιος να λέει αλλιώς σε επιμέρους ζητήματα. Γιατί στα κεντρικά ζητήματα που αφορούν τι κατευθύνσεις δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση τα ψηφίζουν. Ξαναλέω και να το θυμάται ο λαός που μας ακούει, το 90% των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι σε βάρος των Ελλήνων αγροτών, σε βάρος των Ελλήνων εργαζομένων, σε βάρος των ανέργων, σε βάρος των νέων και των γυναικών, το ψήφισαν όλοι μαζί. Άρα αυτό είναι βασικό. Για το ΝΑΤΟ, για παράδειγμα, ή τη στάση θα κρατήσει με τις ΗΠΑ, είναι στην ίδια κατεύθυνση. Για την ΑΟΣ ή το χειρισμό των διαφόρων ζητημάτων είναι στην ίδια κατεύθυνση. Τι θα έπρεπε να κάνουμε. Πυρηνικά στον Άραξο δεν μιλάει, δεν βγάζει τσιμουδιά κανένα. Τι θα έπρεπε να κάνουμε για την ΑΟΣ. Τώρα είναι θέμα το οποίο το έχουμε αυτές τις μέρες. Υπάρχει ένας νέος ατύλας, λένε στην Κύπρο, η παρέμβαση της Τουρκίας με τον Μπορθητή και με τον Γιαβού στο άλλο. Μα φυσικά. Τι θα έπρεπε να κάνουμε ως χώρα για την επέμβαση αυτή σε εισαγωγικά στην ΑΟΣ και την ίδια κατεύθυνση που έχουν. Όταν θεωρείς, για παράδειγμα, είτε ο ΣΥΡΙΖΑ είτε η Νέα Δημοκρατία ότι το ΝΑΤΟ είναι παράγοντας ασφάλειας στα ζητήματα των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας ή της Κύπρου και δεν βλέπεις ένα την ιστορική εμπειρία ότι στο ΝΑΤΟ ήμασταν και έχουμε ακόμα το 40% της Κύπρου υποκατοχή και πάμε για διχοτομική λύση και πάμε και για νέα αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας 45 χρόνια μετά την εισβολή του Ατύλα στην Κύπρο. Και εδώ ήταν το ΝΑΤΟ και είμαστε στο ΝΑΤΟ και η Ελλάδα και η Τουρκία. Το ΝΑΤΟ που θεωρεί ενιαίο επιχειρησιακό χώρο όλο το Αιγαίο και άρα δεν θεωρεί σύνορα ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία και βεβαίως πατάνε οι Τούρκοι πολιτικοί σε αυτά τα ζητήματα με αποτέλεσμα σταδιακά να κάνουν μικρά βήματα κατοχύρωσης όλων αυτών των διεκδικήσεων, των απαράδεκτων διεκδικήσεων που έχουν σε βάρος της ελληνικής κυριαρχίας. Δέστε, με αυτό με τον Μπορθητή τι είναι. Μα είναι πράγματα αυτά ο Έλληνας Πρωθυπουργός να βγαίνει και να λέει «Α, δεν θα γίνει τίποτα με το γεωτρύπανο τον Μπορθητή γιατί δεν έχει τέτοια τεχνολογία ούτε τεχνογνωσία και δεν φτάνει να τρυπήσει. Θα είναι τζούφια, λέει η εξόριξη». Το τι θα έπρεπε να κάνουμε από εκεί πέρα. Το πρόβλημα είναι ότι δεν καταλαβαίνει, αν δεν καταλαβαίνει, ή αυτή η ενέργεια που κάνει ότι εφησυχάζει τον ελληνικό λαό δεν είναι πολιτική σε σωστή κατεύθυνση, διότι η τουρκική πολιτική, για να το έχει ξεκάθαρο ο ελληνικός λαός, αυτή τη στιγμή δεν θέλει να πάει να κάνει εξόριξη φυσικού αερίου στο οικόπεδο το κυπριακό που πάει ο Πορθητής να κάνει το γεωτρύπανο και να κάνει εκεί την εξόριξη. Απλά θέλει με την παρουσία εκεί του γεωτρύπανου να κατοχυρώσει αυτό που θέλει, τις γκρίζες ζώνες της, την επιβολή των κυριαρχικών δικαιωμάτων και αυτό κάνει μια ζωή. Και αυτό κάνει με τις συνεχείς παραβιάσεις στο Αιγαίο κλπ. Πού είναι το ΝΑΤΟ, πού είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτά. Το αντίθετο συμβαίνει. Μάλιστα, μας φόρτωσε τον ελληνικό λαό με ένα πρόβλημα χιλιάδες πρόσφυγες εγκλωβισμένους με αποφάσεις από το Δουβλίνο 1, Δουβλίνο 2, αποφάσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και την πληρώνουν και οι πρόσφυγες που είναι θύματα των πολέμων που δημιουργεί το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση, την πληρώνουν και οι νησιώτες μας, την πληρώνει και ο ελληνικός λαός που υποφέρει από αυτή την κατάσταση. Τηρείται πολιτική ίσων αποστάσεων και από το ΣΥΡΙΖΑ και από την Δημοκρατία. Δεν έχετε με κάποιο από τα κόμματα, δεν έχετε κάποια κοινά, κάποια ελάχιστα κοινά ίσως, με κανένα τα κόμματα, ούτε με το ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, αν εννοείται ότι, για παράδειγμα, υπήρχε κάποτε μια κοινή πορεία στο πολύ παλιό παρελθόν, αυτό την έχει ξεφτυλίσει ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Όταν ο κύριος Τσίπρας βάζει την υπογραφή του σε ένα κατάπτυστο κείμενο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης μαζί με τον Σαλβίνι που μου είπατε πριν, μαζί με τον Όρμπαν και τον Κούρτς, τους ακροδεξιούς, τους φασίστες, δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και υπογράφει ο υποτίθεται αριστερός πρωθυπουργός της Ελλάδας, βάζει την υπογραφή του τη στιγμή που οι προηγούμενες και η δική του κυβέρνηση μέχρι πέρσι έβαζε βέτο και δεν υπέγραφε τέτοιο κείμενο να μιλάει για σιδηρούν παραπέτασμα που είναι η ορολογία, αυτό που καθιέρωσε ο Τσόρτσιλ, ο Τρούμαν και οι υπόλοιποι σε συνέχεια, αφού το είπε πρώτος ο Γκέμπελς του Χίτλερ, κατοχύρωσε τις καταδικαστικές αποφάσεις με τις οποίες ήταν το σκεπτικό που καταδικάζονταν αγωνιστές κομμουνιστές σε θάνατο όπως ο Μπελογιάννης. Τι κοινή πορεία, έστω ιστορική, να έχεις με ένα τέτοιο κόμμα. Mm. Το ότι πάει και καταθέτει ένα γαρίφαλο στην Κεσαριανή ή από εδώ και από εκεί για να τον πάρουν οι τηλεοπτικές κάμερες είναι ντροπή. Είναι ντροπή. Και γι' αυτό το λόγο οι αριστεροί άνθρωποι, το λέω σήμερα δύο μέρες πριν τις εκλογές ξανά, πρέπει να τον τιμωρήσουν. Θα βγουν πραγματικά από τους τάφους τους οι αγωνιστές που έδωσαν τη ζωή τους είναι η δεύτερη με φορά τέτοια που ζητήματα. Τι περιμένετε ακριβώς να πάρετε στις εκλογές ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος? Τι ελπίζετε, τι πιστεύετε ότι θα πάρετε σύμφωνα με αυτά που βλέπετε στις περιοδίες σας? Ναι, νομίζουμε ότι θα υπάρχει μια σημαντική αύξηση σε ψήφους στις ευρωεκλογές. Θα σας στηρίξει ο κόσμος δηλαδή σε αυτά που λέτε? Ναι, πιστεύω ότι θα μας στηρίξει. Βέβαια, πόσο μένει να το δούμε. Αλλά αυτό είναι άλλωστε και το κάλεσμά μας. Διότι εδώ δεν είμαστε να κάνουμε, ή εγώ δεν είμαι να κάνω ως δημοσκόπος. Α, καλά, προβλέψεις δεν κάνουμε. Προβλέψεις ή αναλύσεις, λέω το κάλεσμα. Οι δημοσκοπήσεις σας δίνουν πάντως, δεν σας δίνουν πολύ ψηλά. Και αυτό που βλέπουμε. Δεν σχολιάζω ποτέ δημοσκοπήσεις, γιατί ξέρετε πώς γίνονται. Έχουμε και άλλες δημοσκοπήσεις κι εμείς που είναι εκτός από αυτές τις μυστικές που λένε διάφοροι και τις επικαλούνται. Εγώ δεν επικαλούμαι, διότι δεν μπορώ να αποδείξω τίποτα παρότι έχω υπόψη μου κάποιες. Λοιπόν, εμείς βλέπουμε τη δημοσκόπηση μέσα στο λαό. Και πραγματικά, ας πούμε, η χτεσινή συγκέντρωση στο Σύνταγμα είναι μια συγκέντρωση που κανένα άλλο κόμμα δεν έκανε τέτοια συγκέντρωση. Την ίδια ώρα στη Θεσσαλονίκη ούτε 2.000 άτομα δεν έφτασε το κυβερνών κόμμα, που υποτίθεται είναι κυβερνών κόμμα, ενώ εδώ ήταν πάνω από 20.000 λαού. Το είδατε, το είδαν στις τηλεοράσεις, μέχρι και σήμερα πεζόταν σε όλα τα κανάλια. Άρα η δημοσκόπηση αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική. Το θέμα είναι να εκφραστεί στην κάλπη. Και να μην λέει ο άλλος ότι έγινα κοψοχέρης τελευταία στιγμή και δεν μου ήρθε να το ρίξω, ταλαντεύτηκα κλπ. Αυτή τη φορά μπορεί να γίνει. Όπως επίσης καλούμε να στηρίξει τη λαϊκή συσπήρωση σε πάρα πολλούς δήμους. Ναι, να κάνετε ένα κοινό αγώνα. Κάνετε κοινό αγώνα και ευρωεκλογές και δημοτικές και περιφερειακές. Γιατί, και το απαντήσατε αυτό σε ερώτηση στα νέα μα σήμερα. Έτσι είναι. Ενιαίο αγώνα μα σε όλα τα μέτωπα. Πολιτική. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει τις αντιδραστικές κατευθύνσεις, οι κυβερνήσεις υλοποιούν και κάνουν νόμους αυτές τις αντιδραστικές κατευθύνσεις και οι Δήμοι και οι περιφέρειες τις εξειδικεύουν σε τοπικό επίπεδο, με φορολογικά μέτρα, με ανταποδοτικά τέλη, με το ένα, με το άλλο, υλοποιώντας τις αποφάσεις και τις εξειδικεύσεις. Άρα λοιπόν είναι ένα ζητούμενο. Εμείς θεωρούμε ότι θα έχουμε περισσότερους δημάρχους, τουλάχιστον θα μπουν στο δεύτερο γύρο πολύ περισσότεροι από τους 5 που εκλέχτηκαν στις προηγούμενες δημοτικές εκλογές. Εκτός από Πάτρα, δηλαδή και Σαριανή, Πετρούπολη, Χαϊδάρη και Ικαρία, θα είναι πολύ περισσότεροι. Θα μπουν πολύ περισσότεροι στο δεύτερο γύρο. Και τριπλάσιοι, βεβαίως. Μάλιστα, από την πατρίδα μου εκεί που κατεβαίνω και υποψήφιος αρκετές φορές στη Βιωτία, η πρωτεύουσα της Βιωτίας τη διεκδικεί ο Νόντας ο Κοτσικώνας, ο επικεφαλής λαϊκής συσπήρωσης, με μεγάλες αξιώσεις. Στις προηγούμενες εκλογίες είχε πάει στο 20-21%, για λίγο δεν μπήκε στο δεύτερο γύρο. Αυτή θεωρείτε τη φορά δηλαδή, θα υπάρχει, θα είναι νομίζω στο δεύτερο ότι γύρο θα μπορέσουμε να έχουμε και στη Λιβαδιά που είναι άλλη μια μεγάλη πρωτεύουσα. Αλλά και σε άλλους δήμους. Επειδή βάλατε την Λιβαδιά που είναι, μια μεγάλη πρωτεύουσα, θεωρείτε ότι θα είναι στο δεύτερο γύρο με την νυν δήμαρχο? Ναι, δεν ξέρω, παίζεται, ναι, αυτό παίζεται, μπορεί να είναι. Μάλιστα, άρα μου φαίνεται η κυρία Πούλου, η δήμαρχο, η οποία είναι με το ΣΥΡΙΖΑ τώρα, αφού έκανε μια γυροβολιά μετά την ΚΝΕ στη Νέα Δημοκρατία, στο ΠΑΣΟΚ. Ξέρετε, πάρα πολλές γυροβολιές έχουν γίνει. Στη χώρα αυτή έχουν γίνει πάρα πολλές γυροβολιές, οι οποίες γυροβολιές οδηγούν σε διάφορα κόμματα. Δεν οδηγούν μόνο σε αριστερά κόμματα, οδηγούν και σε δεξιά κόμματα. Η συγκεκριμένη κυρία, επειδή την ξέρω κιόλα και προσωπικά, έχει όντως γυρίσει όλα τα κόμματα. Όχι, δεν νομίζω ότι αυτή τα έχει γυρίσει, αλλά και για άλλους υπάρχουν.
υπάρχουν που έχουν γίνει σε όλα τα κόμματα. Πάρα πολύ, πάρα και, πολύ και είναι και σε κόμματα εντελώς. Τους μαζεύει η δίθεν προοδευτική συμμαχία. Δεν νομίζω του, ότι είναι μόνο εκεί. Είναι και σε εντελώς διαφορετικά σημεία. Να πάω σε μια άλλη ερώτηση. Πριν από λίγες ημέρες είχαμε κάποια μέτρα ελάφρυνσης τα οποία ψηφίστηκαν στη Βουλή και εσείς δηλώσετε παρόν ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Αυτά τα μέτρα ελάφρυνσης θα επηρεάσουν το εκλογικό αποτέλεσμα? Δεν νομίζω, το συναντάμε αυτό, γιατί ο κόσμος ξέρει ότι εντάξει, πριν τις εκλογές πάντα δίνουν όποια κυβέρνηση και να είναι κάποια μικρή παροχή, κάνει κάτι και για προεκλογικούς σκοπούς, άλλωστε το δικαιούνται, τους το χρωστάει, για να το πω έτσι, αλλά ξέρει πάρα πολύ καλά ότι το επίδομα, για παράδειγμα, αυτό που είναι η 13η υποτιθέμενη σύνταξη, που δεν έχει καμιά σχέση με 13η σύνταξη, είναι ένα επίδομα και αυτό κουτσορεμένο. Δηλαδή πάει ο άλλος τώρα στο. Καλά, τα επιδόματα να πάρει δεν 270. Δεν έχουν κρατήσει. Συνήθως αυτό είναι, έχει κρατήσει. Ναι, 270 παίρνει, 300, 350, το οποίο εξανεμίζεται την ίδια στιγμή. Την ίδια στιγμή που ξέρει ότι του έχουν πάρει πάρα πολλές συντάξεις, έχει χάσει χιλιάδες ευρώ, δηλαδή τουλάχιστον άλλος, ο κατώτερος έχει χαρέσει 1.500 ευρώ το χρόνο από αυτήν την ιστορία. Καλά, έγινε η κατάργηση του κατώτερου του όμως, λοιπόν, και συνταξιούχοι. Ακούστε τώρα, έχει χάσει επίσης από το ΕΚΑΣ, έχει χάσει από το ΕΚΑΣ πάνω από 2.000-3.000 το χρόνο, το λιγότερο ο κάθε συνταξιούχος. Δεν μιλάμε δεν για. Δεν θα έπρεπε να τα επιστρέψουμε, κύριε Κουτσούμπα, αυτά. Άρα, τα χρήματα. Λοιπόν, όλα είναι η κυβέρνηση λέει και υποστηρίζει. Ο εργάτης που ήταν στον ιδιωτικό τομέα τα πλήρωνε αυτά κάθε μήνα. Τώρα που είναι συνταξιούχος, μια ζωή πλήρωνε. Πλήρωνε, λέει, 40 χρόνια συνεχόμενα και πρέπει να του τα γυρίσουν. Δεν με αφήσετε να κάνω την ερώτηση όμως. Η ερώτηση είναι η εξής. Τους πήραν τι τους πήραν και σε όλους μας πήραν, γιατί όλοι μας τραβήξαμε αυτά τα χρόνια της κρίσης. Τα πάρδινα. Όχι δεν όλοι πρέπει, μας, τουλάχιστον μόνο εργαζόμενος λαός. Όσοι εργάζονται και όσοι έχουν περικοπές μισθών. Οι μεγάλοι επιχειρηματίες μια χαρά τα πάνε. Δεν μιλάω για τους μεγάλους επιχειρηματίες. Και ακόμα τώρα τους δίνουν επιδοτήσεις, δεν μιλάω δωράκια, για τους μεγάλους επιχειρηματίες. Χάσανε οι συνταξιούχοι, χάσανε οι εργαζόμενοι. Δεν πρέπει σιγά σιγά με κάποιο τρόπο να έχουν την επιστροφή κάποιον από αυτά που χάσανε. Αυτά δεν έχει κανένα αντίρρηση, δεν αναντιονόμαστε. Εμείς σε άλλα μέτρα από αυτά ψηφίσαμε υπέρ, σε άλλα ψηφίσαμε παρόν, σε άλλα κατά. Αλλά ξέρετε, αυτά που ήταν για τους μεγαλοεπιχειρηματίες, για τον ελληνικό λαό. Αλλά ξέρετε, το παρόν τι σημαίνει? Δεν σημαίνει εναντίωση, αλλά σημαίνει ότι κύριοι, εφόσον λέτε ότι πρέπει να αποδοθούν ξανά στους εργαζόμενους, στους μισθωτούς, στους συνταξιούχους, κάντε τα σωστά τη δουλειά. Εφόσον έχουμε από τα ματωμένα πλεονάσματα που πάλι ο λαός τα εξοικονόμησε, είναι πολλά τα εκατομμύρια αυτά. Άρα δώστε κανονικά τη 13η σύνταξη. Ξεκινήστε να ξυλώνετε αυτό το μνημονιακό πλαίσιο, τους αντιλαϊκούς νόμους. Ούτε αυτό δεν κάνουν. Ούτε αυτό δεν τολμάνε να κάνουν. Δεν είναι σιγά σιγά. Άρα λοιπόν, αυτό το ξύλωμα η πρόταση νόμου του ΚΚΕ και οι τροπολογίες που καταθέσαμε, οι οποίες είναι σε σύμφωνη γνώμη με τις συνταξιουχικές οργανώσεις, με το κίνημα των συνταξιούχων, με τους εργαζόμενους, με αυτά που ζητάει τα εργατικά σωματεία κλπ. Εμείς τα καταθέσαμε, αλλά η κυβερνητική πλειοψηφία δεν τα ψήφισε. Άρα λοιπόν τους λέμε ότι κύριοι έπρεπε, γιατί το θέμα δεν είναι αν θα βάλει ένα ευρώ στην τσέπη του προεκλογικά ο συνταξιούχος, ας το πάρει. Δεν λέει κανένας να μην το πάρει, ούτε εναντίος υπάρχει σε αυτό, ούτε δεν υπάρχει κανένα τέτοιο πρόβλημα, άλλωστε τα πήρε. Περνούσε ο νόμος και με το παρόν και με το, και τα υπόλοιπα. Άρα αυτό είναι που πρέπει να δει ο κόσμος. Δεν μπορεί να λες και ευχαριστώ. Γιατί πριν τις εκλογές, το να πάρεις 10 ευρώ και να τα βάλεις στην τσέπη σου, λέμε πάρτα. Αλλά το θέμα είναι αυτό, ή θα πρέπει να παλέψεις και να πιέσεις? Άρα λοιπόν ο ρόλος του Κομμουνιστικού Κόμματος, εμείς πιστεύουμε πάντα ο ρόλος ενός κόμματος που θέλει να λέγεται προοδευτικό, να λέγεται δημοκρατικό, να λέγεται ότι υπηρετεί συμφέροντα των εργαζομένων, πρέπει να είναι αυτός, να πιέζει για το καλύτερο δυνατό. Γιατί μόνο με την πίεση, και ας μας λένε ότι βάζουμε μεγάλα αιτήματα, μόνο με αυτή την πίεση γίνεται κατορθωτό έστω και κάποιες ανάσες ανακούφισης να παίρνει αυτός ο κόσμος. Μάλιστα. Τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών θεωρείται ότι θα μας οδηγήσουν σε, θα προκαλέσουν μάλλον πολιτικές εξελίξεις, θα έχουμε νωρίτερα εκλογές με διαφορετικά αποτελέσματα, είναι ικανά να επιδοτήσουν από μόνο τις εξελίξεις τα αποτελέσματα αυτά? Ναι, από ό,τι φαίνεται και από ό,τι λένε γενικότερα οι αναλυτές, οι αναλύσεις και αυτό που βλέπουμε και εμείς,
Οπωσδήποτε θα έχουμε κάποιες εξελίξεις, όχι τίποτα φοβερά και τρομερά πράγματα, εννοούμε εκλογικές. Ναι, πότε βλέπετε τις εκλογές, αυτό σας ρωτάω. Ναι, το κατάλαβα. Το κατάλαβα. Βέβαια, πάντα αυτός ο ρόλος ανήκει στην κυβέρνηση. Ναι, στον αλλά τόσα χρόνια. Άρα, την Κυριακή το βράδυ θα ξέρουμε. Κατά την άποψή μου, όποιο και να είναι το αποτέλεσμα, δηλαδή είτε είναι με μεγάλη διαφορά που λένε της Νέας Δημοκρατίας ή αυτά που βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις ή αυτά που λένε τέλος πάντων και ξέρει και το κυβερνητικό επιτελείο, είτε είναι μεγάλη διαφορά, δηλαδή πάνω από 5-6%, είτε είναι μικρή διαφορά, νομίζω ότι πολύ καλή, δηλαδή είναι 3 ή μικρότερη τέλος πάντων ή 4, νομίζω ότι και στις δύο αυτές περιπτώσεις το κυβερνητικό επιτελείο και ο Πρωθυπουργός θα σκεφτούν το βράδυ των εκλογών να επιταχύνουν τη διαδικασία. Δεν βλέπετε αυτή, να φτάνουμε τον Οκτώβριο για εθνικές εκλογές. Δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνουν τέτοια πράγματα ώστε να αλλάξουν ριζικά μια παγιωμένη κατάσταση που υπάρχει σήμερα. Οπότε νομίζω ότι η λογική της κυβέρνησης θα είναι να περισσώσει όσο γίνεται λιγότερες απώλειες, ώστε να μπορεί να είναι ξανά στο παιχνίδι ως δεύτερο κόμμα αυτού του σάπιου συστήματος, του διαφθαρμένου συστήματος, για να διεκδικήσει αργότερα ξανά την κυβερνητική εξουσία. Μάλιστα. Να κάνω μια τελευταία ερώτηση. Σας το είχα πει, θα ρωτήσω και ρωτάω όλους τους υποψηφίους που έρχονται εδώ για το περιβάλλον. Θέλω να μου πείτε ποιο είναι το πρόγραμμα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος για το περιβάλλον. Και αν σας ανησυχεί η κλιματική αλλαγή, γιατί ξέρετε, ακούμε διάφορα τρελά ότι δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή. Ας πούμε, ο Τραμπ είπε ότι αφού χιονίζει, μια χαρά είμαστε. Ναι. Σας ανησυχεί. Βεβαίως μας ανησυχεί και βεβαίως. Έχετε πρόγραμμα. Όχι μόνο Τραμπ, δεν το έχουμε ακούσει, γι' αυτό σας λέω. Ναι, θα σας πω. Αλλά όχι μόνο Τραμπ, αλλά και άλλοι. Εδώ φτάσαν στο σημείο διάφοροι μεγάλοι επιχειρηματίες, Αμερικάνοι, Ευρωπαίοι, μονοπωλιακοί όμιλοι, να λένε: ρε παιδιά, δεν έγινε και τίποτα, δεν πειράζει, ας λιώσουν οι πάγοι. Γιατί έχουν συμφέροντα. Θα ανοίξουν και δρόμοι μεταφοράς, ξέρετε, εμπορευμάτων από εκεί όταν λιώσουν οι πάγοι της Αρκτικής. Και βεβαίως υπήρχαν και εκπρόσωποι, ακούστε δηλαδή, είναι να τρελαίνεσαι, να βγαίνεις από τα ρούχα σου, κατασκευαστικών μεγάλων ομίλων, ευρωπαϊκών και αμερικάνικων, που λέγανε εντάξει, θα ανέβει και η στάθμη του νερού, του θαλάσσιου στα παράκτια, οπότε τι θα γίνει, θα αναγκαστούν να μεταφέρουν προς τα μέσα τις υποδομές, οπότε θα κάνουμε πανηγύρι εμείς με δουλειές. Μέχρι αυτό το σημείο φτάσαμε. Άρα λοιπόν, να μην πω βέβαια αυτό που είναι γνωστό και που είναι απαράδεκτο και εμείς το καταγγέλουμε σε όλους τους τόνους, ότι υπάρχει και χρηματιστήριο ρήπων, αγοράς ρήπων. Δηλαδή αν μια επιχείρηση, εσύ είσαι επιχειρηματίας και ρηπαίνεις λιγότερο φέτος, ρήπανες λιγότερο το περιβάλλον από ότι είναι το όριο, ας πούμε το όριο 100 και το ρήπανες μόνο κατά 30%, έχεις δικαίωμα να πουλήσεις και να βγάλεις και κέρδος στη διπλανή βιομηχανία, σε μένα ή στον άλλον, για παράδειγμα, το βιομηχανό που είναι δίπλα σου, ο οποίος ξεπέρασε το όριο, έφτασε στο 100% και το 70% το υπόλοιπο των ρήπων να το αγοράσει εκείνος για να ρηπάνει κατά 170% το περιβάλλον, την πόλη, τη χώρα. Καταλαβαίνετε που έχουμε φτάσει. Και αυτά είναι πολιτικές που τα ψήφισε η Ευρωπαϊκή Ένωση, που τα έχουν ψηφίσει όλες αυτές οι αντιλαϊκές κυβερνήσεις και τις ανέχονται. Άρα δεν μιλάμε για την αιτία, την ουσιαστική, που βρίσκεται σε αυτό το σάπιο σύστημα, το οποίο το μόνο που τα ενδιαφέρει είναι το κέρδος των λίγων και βεβαίως δημιουργεί όλα αυτά τα προβλήματα. Δέστε για παράδειγμα τι γίνεται τώρα με τα αιωλικά πάρκα ή με τις ανεμογεννήτριες. Εμείς είμαστε μπροστά σε αυτούς τους αγώνες. Γίνεται απαράδεκτα πράγματα. Καταστρέφονται δάση, καταστρέφονται καλλιέργειες, καταστρέφεται η μελισσοκομεία. Δηλαδή η ίδια η αγροτική παραγωγή που μπορούσε δεν να είναι πλούσια. Δηλαδή να υπάρχει και μάλιστα, ενέργεια και μάλιστα θα μπορούσε, αλλά γίνεται με ανεξέλεγκτο τρόπο. Μάλιστα. Και αυτό το οφείλεται στους αντιλαϊκούς νόμους που υπάρχουν και μόνο για τα κέρδη αυτών των ομίλων. Για παράδειγμα, γίνεται σε μέρη που δεν θα έπρεπε να υπάρχουν τέτοια. Θα σας πω τα άγραφα. Πήγα εκεί, συνάντησα εκπροσώπους κατοίκων, δημάρχους, άλλους εκπροσώπους φορέων που κινητοποιούνται οι άνθρωποι. Γίνεται στην Κάριστο, γίνεται στη Μονεμβάσια, που είναι αρχαιολογική χώρη, που είναι μια σειρά πράγματα. Γιατί αυτά πρέπει να τα δεις σε ένα συνδυασμό. Δεν είναι να αξιοποιήσεις γενικά. Η αιωλική ενέργεια θα μπορούσε να αξιοποιηθεί, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, που έχει ανέμους και μπορούσε να γίνει, αλλά με ένα κεντρικό σχεδιασμό, επιστημονικό σχεδιασμό, με νόμους και με εξουσία που θα μπορούσε, και με ένα σύστημα που θα μπορούσε να
βάλει πρώτα απ' όλα έχετε, στο ενδιαφέρον του την προστασία του, σας, του περιβάλλοντος. Έχετε στο πρόγραμμά σας. Άρα, τι πρέπει να γίνει, κύριε Κουτσούμπα? Αυτά είναι προτάσεις. Για παράδειγμα, βεβαίως, και στις περιφέρειες κλπ. Για παράδειγμα, αυτό που γίνεται με την καύση των απορριμμάτων. Η ΑΓΕΤ οργιάζει εκεί με τα απόβλητα. Στο γραμματικό, στο ΧΙΤΑ. Δεν έχουμε κάνει κινητοποιήσεις, προτάσεις στους Δήμους, στην περιφέρεια, στην κυρία Δούρου. Εδώ η περιφερειακή μη σύμβουλη, ο Πρωτούλης, τον άκουγα και στην ΕΡΤ μάλιστα, σε αντιπαράθεση και στα debate που γίνανε, που τους έλεγε για αυτά τα ζητήματα εδώ στην Αττική συγκεκριμένα. Με προτάσεις συγκεκριμένες που δεν υλοποιούνται. Γιατί και το νομοθετικό πλαίσιο είναι απαράδεκτο και εμποδίζει ακόμα και κάποιες ενέργειες που μπορούν να κάνουν, αν μπορούσαν να κάνουν κάποιοι δήμαρχοι, και όλο το υπόλοιπο σκηνικό είναι το ίδιο. Πώς θα βγάλουν λεφτά κάποιοι? Άρα λοιπόν, εδώ είναι το μεγάλο ζητούμενο και εδώ εμείς είμαστε στην πρωτοπορία του αγώνα, γιατί μας ενδιαφέρει και η οικολογία και το περιβάλλον και το πράσινο. Γι' αυτό παλεύουμε. Οι δήμαρχοί μας το έχουν στις προτεραιότητες τους αυτές, στις πέντε πόλεις αυτές που ήμασταν δημοτική αρχή. Το περιβάλλον ήταν ένα από τα βασικά ζητήματα. Τι αλλάξατε? Και βεβαίως είναι μια σειρά θέματα τα οποία άπτονται σε αυτό που σας λέω της γενικότερης πολιτικής. Όταν βομβαρδίζεις, για παράδειγμα, τη Ιουγκοσλαβία, το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση πριν λίγα χρόνια, και ακόμα στο Ιόνιο έρχονται όλα αυτά με τις βόμβες, ξέρετε, τις συγκεκριμένες του απεμπλουτισμένου ουρανίου, και το πληρώνει ο λαός μακροπρόθεσμα στην υγεία του. Όταν βομβαρδίζεις στη Μέση Ανατολή ή στην περιοχή και κάνεις πολέμους και καταστρέφεις ζωές, περιβάλλον, όταν δεν δίνεις, και η Ευρωπαϊκή Ένωση, γι' αυτό έχει σχέση με τις ευρωεκλογές και εμείς το προτείνουμε και οι ευρωβουλευτές μας πρωτοστάτησαν σε αυτό με ερωτήσεις, με αναφορές, με αποφάσεις, με παρεμβάσεις στην Κομισιόν, με ημερίδες μέσα στις Βρυξέλλες και στο Ευρωκοινοβούλιο, που καλέσαν εδώ εκπροσώπους ανθρώπων που παλεύουν, είτε αγροτών είτε εργατών, γυναικείων οργανώσεων και άλλων που έχουν ευαισθησίες για αυτά τα ζητήματα, και σου λέει: κύριε, δεν έχουμε επιλέξιμα έργα τη δασοπροστασία. Δεν είναι επιλέξιμα, διότι δεν έχουν μεγάλο κόστος και δεν έχουν κέρδος για τους ομίλους που θα αναλάβουν το ζήτημα της πυροπροστασίας, της πυρόσβεσης, της ενίσχυσης. Αυτό δεν είναι περιβάλλον? Καταστρέφονται τα δάση μας. Η αντιπλημμυρική προστασία ή η αντισεισμική προστασία, που έχει άμεση σχέση με αυτό που λέμε περιβάλλον, δεν είναι στα επιλέξιμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απορρίπτει προγράμματα και από χώρες όπως είναι η χώρα μας, και από περιφέρειες και από δήμους και από λαϊκά κινήματα που τα παλεύουν εκεί που τα ζητάνε. Και οι ευρωβουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας ήταν μπροστά σε αυτά. Αυτά είναι τα μεγάλα περιβαλλοντικά ζητήματα. Γιατί εντάξει, ακραία φαινόμενα υπάρχουν. Υπάρχει κλιματική αλλαγή, δεν την αμφισβητήσουμε τώρα. Ναι, υπάρχουν ακραία φαινόμενα, βεβαίως, συμφωνάμε, αλλά υπάρχουν και ακραίες ελλείψεις. Υπάρχουν και ακραίες ευθύνες επίσης. Και βεβαίως υπάρχουν και ακραίες αιτίες, που ακούγεται στο ίδιο το όνομα, που λέει ποιος έχει την εξουσία, την ιδιοκτησία. Την έχει αυτός που ενδιαφέρεται μόνο για πάρτι του, για τον πλούτο του, τον δικό του, για τα κέρδη και για τον ανταγωνισμό του με άλλους ίδιους με αυτόν, ή την εξουσία τελικά και το σύστημα το κουμαντάρει ο ίδιος ο λαός, τα κινήματά του, και βεβαίως σε μια κατεύθυνση τέτοια που στο επίκεντρο θα έχει τον άνθρωπο. Έχουμε ακόμη ένα λεπτό, και σε αυτό το ένα λεπτό θέλω να μου πείτε, επειδή είναι πάρα πολλοί νέοι που θα ψηφίσουν για πρώτη φορά, τι θα λέγατε σε έναν νέο που ξεκινά να ψηφίζει τώρα για πρώτη φορά, ένα 17χρονο, ένα 18χρονο, δεν έχουν ψηφίσει? Να πάρει θαρετά την απόφαση ο νέος που ψηφίζει για πρώτη φορά, να πάει να ψηφίσει, να ενισχύσει το ΚΚΕ, γιατί μας έχει γνωρίσει παντού. Και μέσα στο σχολείο για τα προβλήματα της εκπαίδευσης, και στην αντιμετώπιση της ακροδεξιάς και του φασισμού, γιατί είναι πολύ σημαντικό να γκρεμιστεί από την τρίτη θέση η ναζιστική, η δολοφονική οργάνωση της Χρυσής Αυγής. Μπορεί, και πρέπει, γίνεται. Αυτό γίνεται μόνο με πολύ ισχυρό ΚΚΕ, γιατί είναι το μόνο που μπορεί να την αντιπαλέψει. Ο μαθητής, ο φοιτητής, ο νέος εργαζόμενος των 17, των 18, των 20 χρονών που θα ψηφίσει για πρώτη φορά τώρα, έχει δει και τους κνήτες και τους κομμουνιστές και το ΚΚΕ μπροστά και στις γειτονιές και στα σχολιά, να διώχνει και να μην τολμάει το αυγό του φιδιού να σηκώσει κεφάλι. Και όπου σηκώνει κεφάλι, να το τσακίζει έτσι όπως πρέπει και έτσι όπως ξέρει μόνο αυτό το αγωνιστικό ρεύμα μέσα στην κοινωνία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.